Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο στόχος που είχαμε στο μυαλό μας επετεύχθη, έστω και πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Δυστυχώς είχαμε μια πολύ κακή έναρξη, συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ. Ήμασταν πολύ νευρικές, πιθανότατα γιατί θέλαμε πολύ το αποτέλεσμα αυτό. Όμως στο σετ το δεύτερο που ήταν thriller, ευτυχώς με την τεράστια βοήθεια του κόσμου κατορθώσαμε και πήραμε το αποτέλεσμα. Ένα σετ που έληξε 31-29, ήταν πολύ σπουδαίο. Αν τυχόν το χάναμε, δεν θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να είχε συμβεί. Τα επόμενα σετ, τρίτο και τέταρτο, είχαμε μια άλλη ψυχολογική άνεση, παίξαμε καλύτερα, πατήσαμε καλύτερα στο γήπεδο, δείξαμε ότι αξίζαμε αυτή τη νίκη, δεν ήταν τυχαία. Και εύχομαι η συνέχεια να είναι ανάλογη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Μπορεί να μην πιστεύει αυτό που λέμε, όμως όντως έχει μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία μας. Κάθε φορά και κάθε φορά μας βοηθάει στα δύσκολα, εκεί ακριβώς που τον χρειαζόμαστε. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλες μου τις συμπαίχτριες για την προσπάθεια και τον κόπο και την αλληλεγγύη μέσα στο γήπεδο. Συγχαρητήρια και στον προπονητή μας για την ψυχραιμία του ή όχι. Δεν έχει σημασία, είναι εκεί για να μας ξυπνάει ή για να μας ηρεμεί, αναλόγως τι χρειαζόμαστε. Και σας ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη. Ελπίζουμε και άλλα καλά αποτελέσματα και να ευχαριστούμε τον κόσμο που έρθει να μας βλέπει. Ευχαριστούμε. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη σημερινή νίκη. Ήταν ένα αποτέλεσμα που το θέλαμε πάρα πολύ και γι' αυτό μας βγήκε και κάποια νευρικότητα στην αρχή. Ωστόσο, καταφέραμε να πάρουμε το δεύτερο σετ που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Πήγαινε πόντο-πόντο και από εκεί και πέρα ήρθε το αποτέλεσμα που όλοι θέλαμε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από όλους, μέσα από την ομάδα, όλες οι παίκτριες δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Και πραγματικά ο κόσμος μας στήριξε πάρα πολύ σήμερα και ευχόμαστε να είναι και ακόμα καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια και να τους δίνουμε τη χαρά που πιστεύω τους δώσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μετά το αποτέλεσμα το χθεσινό των Βρυλισσίων, όπου κερδίσαν 3-0 την Πετρούπολη, από χθες δημιουργήθηκε μια έτσι μεγάλη θέληση για το παιχνίδι. Μπήκαμε έτσι όπως μπήκαμε γιατί τα πόδια ήταν ελαφριά αλλά το μυαλό ήταν πολύ βαρύ. Ξεχάσαμε ότι παίζουμε παιχνίδι με παιχνίδι και πέσαμε στην παγίδα του να θέλουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι από το πρώτο σετ. Κάναμε λάθη που συνήθως δεν τα κάνουμε και γι' αυτό το λόγο χάσαμε το πρώτο σετ. Μετά στο δεύτερο έγινε μεγάλη προσπάθεια, συνεχίσαμε τα λάθη, αλλά και η άλλη ομάδα δεν άντεξε την πίεσή μας και έκανε και αυτή εξίσου πολλά λάθη. Καταφέραμε στο τέλος να κερδίσουμε με τον τρόπο που όλοι είδατε και μετά όλα γίνανε εύκολα. Η ομάδα αυτή είναι μια καλή ομάδα, κατά τη γνώμη μου δεν είναι του επίπεδου των Βρυλισσίων, της Πετρούπολης και του Μεσσηνιακού, είναι πιο κάτω, αλλά είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, είναι πολύ νωρίς, είναι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Έχουμε μπροστά μας ένα βουνό, συνεχίζουμε να είμαστε αίτητοι στην έδρα μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτό το αίτητο έχει ο κόσμος, ο οποίος σήμερα, παρότι ήταν Κυριακή, έλειψαν οι δικαιολογίες του τύπου ελιές, ποδόσφαιρα και αυτά και ήταν παρόν. Που σημαίνει ότι η ομάδα παίζοντας καλά κερδίζει τον κόσμο και τον έχει στο γήπεδο. Ευχαριστούμε τον κόσμο ο οποίος μας βοήθησε όπως είπε και η νίκη. Έχουμε να δείξουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε και άλλες νίκες μπροστά μας. Έχουμε αρκετά παιχνίδια. Το πρόγραμμα είναι βατό σχετικά. Και μάτς με μάτς πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Αυτή τη στιγμή πατάμε στη δεύτερη θέση. Είναι ένα όνειρο που η αλήθεια είναι ότι από την αρχή δεν το είχαμε σκεφτεί. Θυμάστε εκεί στην άποψη, στην εκπομπή που κάναμε στη Μάζοξη τότε, που είπαμε ότι μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη, γιατί μην ξεχνάτε ότι πέρσι παίζαμε στα τοπικά. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κάρο έξοδα. Έχουμε ένα τεράστιο συγκριτικό μειονέκτημα έναντι των αντιπάλων μας. Οι άνθρωποι αυτοί των Αμαζόνων ήρθαν με το αεροπλάνο χθες, έκαναν διανυκτέρευση. Ξεκουραστήκαν, φάγανε, ξεκουράστηκαν, ήρθαν πίσω με το χρόνο τους. Εμείς είμαστε με την ψυχή στο στόμα για λόγους εξόδων. Έχουν δύο ταξίδια όλοι αυτοί.
προσαρμόζουν τα έξοδά τους και τα βγάζουν πέρα. Εμείς κάθε 15 μέρες πρέπει να τρέχουμε στην Αθήνα για να αντιμετωπίσουμε ένα παιχνίδι. Όπως βλέπετε, τα ξεπερνάμε όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικές δυσκολίες και δημιουργούν μεγάλο μειονέκτημα έναντι των αντιπάλων μας. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρνουμε. Αυτό δεν αρέσει, να το ξέρετε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο στις ομάδες της Αθήνας, εκεί που ερχόντουσαν για βόλτα στη Μεσαρά, να περνάνε τώρα και να χάνουν, να μην παίρνουν τον βαθμό. Έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε τη δυνατότητα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ευχαριστώ τα κορίτσια που ανταπεξήλθαν για άλλη μια φορά. Δεν παίξαμε καλά, επιμένω. Δηλαδή, καμιά φορά, ξέρετε, μου λένε, μα τι βλακές λες, πριν 3-2 κερδίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν παίξαμε καλά, δεν παίζουμε καλά. Αυτό που παίζουμε δεν είναι αυτό που μπορούμε να παίξουμε. Έχουμε πολύ ακόμα και ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια να το δείτε. Έτσι. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα 4 ώρα στο Ρέθυμνο με τον ΟΠΕΡ και μετά έρχεται η Πετρούπολη, η οποία είναι πλέον μαζί μας, μάλλον εμείς είμαστε μαζί της, στη δεύτερη θέση με 21 βαθμούς. Εντάξει, η Μεσαρά είναι δεύτερη. Η Μεσαρά είναι δεύτερη. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Εντάξει, νομίζω ότι σε εμάς τουλάχιστον εδώ αρέσει. Αφού μας αρέσει, συνεχίζουμε τη δουλειά μας, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Σας ευχαριστώ όλους και τον κόσμο και προχωράμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.